Στη διανομή 40.000 τετραδίων σε παιδιά δημοτικών σχολείων και σε οικογένειες με μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προχωράει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα. Τα τετράδια παρέλαβε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Χαρυπίδης, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο αναπληρωτής Υπουργός Ιστορικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε εδώ περίπου και 6 μήνες, σε μια συνεννόηση που είχαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, τον κύριο Βερναρδάκη, τον οποίο θέλω και να ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε τη διάθεση περίπου 40.000 τετραδίων για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το σύνολο είναι 70.000 για όλη την Ελλάδα, όπου θα δοθούν τα υπόλοιπα 30.000 στην νησιωτική Ελλάδα και στην περιφέρεια Αττικής. Αντιλαμβάνεστε ότι η Δυτική Μακεδονία από αυτά τα τετράδια παίρνει την μερίδα του Λέοντος, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς καλπάζει η ανεργία, οι δείξεις της οικονομίας δεν είναι θετική και αντιλαμβάνεστε ότι και η κυβέρνηση αλλά και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες και πάνω απ' όλο τα παιδιά μας. Η διάθεση των τετραδίων θα γίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα ειδικά σχολεία, τα παιδιά με αναπηρίες δηλαδή, θα περισσέψει μια ποσότητα τετραδίων, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι και ο κύριος Περιφερειακός Διευθυντής, μιλάμε για σύνολο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 15.000 μαθητών, άρα αντιλαμβάνεστε θα πάρει κάθε μαθητής από δύο τετράδια και θα έχουμε ένα υπόλοιπο 7.000 τετραδίων. Αυτά τα 7.000 τετράδια, με απόφαση δικιά μου και μέσα από το Ταμείο της Φτώχειας, όπου είναι καταγεγραμμένες οι οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν παιδιά, αυτά τα 7.000, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά, θα διατεθούν σε αυτά τα παιδιά από τις οικογένειες που είναι στο Ταμείο της Φτώχειας. 40.000 τετράδια παρέλαβε η Δυτική Μακεδονία και άλλα 30.000 θα δοθούν στην νησιωτική Ελλάδα και την περιφέρεια Αττικής. Θέλω για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βερναρδάκη, για τη συνεργασία που είχαμε. Να ξέρετε ότι η πολιτεία δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ για αυτά τα τετράδια. Είναι από χαρτί που υπήρχε στο Εθνικό Τυπογραφείο και ήταν αναξιοποίητο. Εκεί τυπώθηκαν αυτά τα τετράδια. Εκεί έγιναν όλες οι εργασίες. Άρα, αντιλαμβάνεστε, με μηδέν κόστος έχουμε 40.000 τετράδια για τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα παιδιά τα ανάπηρα, αλλά και τα παιδιά που δυστυχώς οι γονείς τους είναι στο Ταμείο της Φτώχειας. Σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη, στόχος είναι οι ανάλογες κινήσεις να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ωφελουμένων. Αυτή η πρωτοβουλία νομίζω ότι περιέχει ένα συμβολισμό. Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και βέβαια ο συμβολισμός είναι ότι εμείς στηρίζουμε και το δημόσιο σχολείο. Και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια ο προϋπολογισμός ήταν στο 2,3. Εμείς φέτος το πάμε στο 2,8 σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις οι οποίες είχαν στόχο να το πάνε στο 1,9. Στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. Είναι μια συμβολική πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια στον Υπουργό. Και εμείς βέβαια θα διαθέσουμε, έχουμε ήδη προγραμματίσει, θα περάσουν οι Δήμοι και έχει γίνει ήδη ο καταμερισμός, θα περάσουν οι Δήμοι με τις υπηρεσίες τους να παραλάβουν τα τετράδια.